Και ξεκίνημα με τον Σέλες να κερδίζει και τον Γιαννάκη να δίνει στον Γκάλι. Ο Γκάλι θα έχει αντίπαλο τον Κάναρ Τζόνσον, έναν πανύψηλο παίχτη. Θα τον σταματήσει ο Μπεν και εδώ. Αλλά ο Λυπηρίδης κλέβει την μπάλα από τον Βίλερ στην προσπάθεια των Γερμανών για συνδυασμό. Στου τριών πόντων του Γιαννάκη. Rebound από τον Γκάλι. Κάπως νευρικές οι πρώτες ελληνικές επιθέσεις. Και ο Γκάλι σε ρόλο playmaker. Ένα ρόλο συνηθισμένο φέτος. Σέλερς με αντίπαλο τον Χάρνιστ. Σόμπιν με τον Μπεν και να τον ακολουθεί. Γκάλι περνάει και το πρώτο καλάθι με αυτή την στοχλερική κίνηση του Γκάλι, ο οποίος απέφυγε τον πιο αργό Κάναρ Τζόνσον και έφτασε εύκολα στο καλάθι. Ξαναείδατε. Ο Τζόνσον έχει ύψος 2-6. Μπένκε. Αυτός είναι ο Τζον Τζόνσον και αυτός ο Κάναρ. Αντίπαλο των Σέλερς. Προσποίηση. Άστοχο το σούτ από κοντά και rebound εύκολα ο Λυπηρίδης. Γιαννάκη. Γκάλι. Οι Γερμανοί έλεγαν ότι θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τον Άρη με κοντρόλ ρυθμό. Προς το παρόν παρόμοιες διαθέσεις φαίνεται να έχει και ο Άρης. Ο Γιαννάκης με αντίπαλο τον Βίλερ, τον καλύτερο αμυντικό της Leverkusen. Σέλερ στο σούτ για 3 πόντους. Rebound αυτή τη φορά ο Βίλερ, ο οποίος να το φεύγει στον ευνηδιασμό. Θα δώσει στον Τζόνσον και αυτός εύκολα στο lay-up. 2-2 ισοφαρίζει η Leverkusen με το καλάθι του Κάναρ Τζόνσον. Και ξαναβλέπετε τη φάση. Γκάλις. Γιαννάκης. Οι δύο Αμερικανοί της Leverkusen μαρκάρουν Γκάλι Γιαννάκη. Ο Σόμπιν περνάει δίπλα στον καλάθι στον Σέλερς που πολύ εύκολα στοχή και παίρνει και το φάουλ από τον Χάρνις. Να εδώ ο Σέλερς που απονέμει τα εύθυμα στον συμπέκτη του τον Σόμπιν που έκανε την πάσα. 2-4. Ο Άρης προηγείται με το καλάθι αυτό του Μπρατ Σέλερς. Και θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά με την ελεύθερη βολή του Αμερικανού. Να εδώ ο Σέλερς. Ο 28χρονος forward που αγόρασε φέτος ο Άρης από το NBA από την Μινεσότα. 2-5 με τον πόντο αυτό του Σέλερς. Νάτος. Χάρνης. Κάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του ο Βίλερ και ο Άρης έχει δικαίωμα για άλλη μια επίθεση. Γκάλις. Κλείνεται, περνάει στο Λυπηρίδη που σουτάρει απ' έξω και το καλάθι από τον νεαρό, ο οποίος γίνεται όλο και καλύτερος σούτερ. Πέρυσι είχε 65% ποσοστό ευστοχίας στο κύπελο πρωταθλητριών. Νάτος εδώ, σε λίγες βέβαια προσπάθειες. 2-7 το σκορ. Μετά από 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα αγώνα. Ο Τζον Τζόνσον. Καλάθι και φάουλ εκτός πάσης του Λυπηρίδη στον Χάρνις. Για να ξαναδούμε το σούτ του Τζόνσον. Και κάπου στο βάθος φάνηκε ο Λυπηρίδης να τραβάει ίσως τον Χάρνις. Και το πρώτο time out του αγώνα που το παίρνουν οι Γερμανοί. Πολύ στην κολονία τον Ντίσσελντορφ, αλλά και από πιο μακρινές. Θα γίνει το λάθος από τους Γερμανούς. Ο Κάναρ Τζόνσον θα κάνει μπρος πίσω από την απρόσεκτη πάσα του Τζον Τζόνσον και η μπάλα από πλάγια για τον Άρη που προηγείται 7-2 μετά από 2,5 λεπτά αγώνα. Γκάλις. Τώρα άλλαξε, αμήνα πήγε ο Βίλερ πάνω στον Γκάλι. Ο Βίλερ που είναι κοντός. 9-2 από τον Γκάλι που έφυγε εύκολα από τον Βίλερ και ευστόχησε. Και η μπάλα έξω αφού ο Τζόνσον πάτησε τη γραμμή αλλά δεν το είδαν οι διαιτητές. Τζον Τζόνσον. Μπένκε. Και φάουλ που καταλογίζεται στον Σόμπιν ενώ ο Γκάλις όπως είδατε ζητάει 3 δευτερόλεπτα. Να ο Φιωρίτο. Το φάουλ έδωσε ο άλλος διαιτητής, ο Έριξον ο Σουηδός. Ήταν το δεύτερο ομαδικό φάουλ του Άρη, έχει ένα η Leverkusen. Και ο Γκάλις τον οποίο εξακολουθεί να τον έχει πάρει από πίσω η κάμερα των Γερμανών. Κάναρ Τζόνσον και Βίλερ με τον Γιαννάκη αντίπαλο. Ξεχάστηκε ο Χάρνις εκεί και νέο φάουλ που στηρίζεται στον Σόμπιν. Στον Λυπηρίδη, ο οποίος τώρα έχει 2. Να ξανά ο Λυπηρίδης ήταν από πίσω. 2 φάουλ λοιπόν του Λυπηρίδη. Το σκορ είναι 4-9 και στις βολές ο Χένιγκ Χάρνις, νάτος εδώ, διεθνής, από τους καλύτερους Γερμανούς παίκτες, είναι πολύ νέος, είναι μόλις 22 χρονών. Παρ' όλα αυτά είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ότι θα σταματούσε το μπάσκετ
αν η Leverkusen δεν κατάφερνε να προκριθεί επί της Μαλίν της Βελγικής στην οκτάδα του πρωταθλητριών. 5-9 είναι το σκορ. Πάντα σε πρώτο πλάνο ο Χάρνης. Όλα αυτά ενώ έχουν παιχτεί 3 λεπτά αγώνα. 6-9 μείωσε η Leverkusen. Γιαννάκης. Ο Dirk Bauermann, ο Γερμανός προπονητής, αλλάζει συνεχώς τα μαρκαρίσματα σε μια προσπάθεια να βρει λύσεις. Ο Γκάλης περνάει μια εκπληκτική πάσα στον Σέλερ που δεν έχει πια το παραμικρό πρόβλημα. 6-11 μπροστά ο Άρης, 5 πόντους. Βίλερ. Κάναρ Τζόνσον με τον Σέλερ. Γυρίζει ο Κάναρ Τζόνσον και στοχεί πολύ εύκολα αφού ξέφυγε από τον Σέλερ γέρνοντας το σώμα του προς τα πίσω. Βλέπετε ξανά 8-11 το σκορ. Από το καλάθι του Αμερικανού της Leverkusen. Λυπηρίδης, Γκάλης. Πάντα με τον Βίλερ και με τον Χάρνης να έχει το νου του. Ο Γκάλης περνάει ξανά τον Σέλερ, ο οποίος αστοχεί όμως εξ επαφής. Ίσως φοβήθηκε τον Μπένκε. Όμως ο Μπένκε κάνει μια πολύ απρόσεξη πάσα. Ναι, ο Βίλερ. Οι Γερμανοί δίνουν ένα ρεσιτάλ απροσεξίας, θα λέγαμε μέχρι τώρα. 8-11 το σκορ, 16 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βίλερ σε πρώτο πλάνο. Το σκορ εδώ με τα φάουλ, ο Λυπηρίδης όπως βλέπετε έχει 2. Και αυτός είναι ο Γερμανός coach, ο Dirk Bauermann. Ο Λέσιτς έβαλε τον Βουρτζούμι τόσο νωρίς το παιχνίδι, αποσύροντας τον Λυπηρίδη που έχει 2 φάουλ. Ένα χαμηλό σχήμα λοιπόν τώρα για τον Άρη. Η μπάλα δίνεται χαριστικά στην Leverkusen αφού ήταν ολοκάθαρο ότι την έβγαλε ο Κάναρ Τζόνσον στην προσπάθεια του Σέλερ για το επιθετικό rebound. Αυτός ο Έριξον σφυρίζει λίγο παράξενα μέχρι τώρα. Βίλερ, νάτος. Χάρνης με τον Γιαννάκη, με τον Βουρτζούμι, συγγνώμη. Τζόνσον, το σούτ απ' έξω από τον Κάναρ Τζόνσον και η μπάλα για την ελληνική ομάδα αφού την έβγαλαν δύο Γερμανοί προσπαθώντας να την κερδίσουν από τον Σόμπιν. Να, ο Φιωρίτο που λέει ότι δεν επαναφέρθηκε σωστά η μπάλα. Γκάλης, οργανωτής τώρα για τον Άρη. Και πάντα σε man-to-man η Leverkusen με τον Βίλερ στον Γκάλη και τον Χάρνης στον Γιαννάκη. Βουρτζούμις πολύ ωραία πάσα στον Σέλερ, θα τον σταματήσει όμως ο Μπένκε, ο οποίος έχει τεράστια χέρια. Είναι σαν χταπόδι εκεί ο Μπένκε κάτω από το καλάθι της Leverkusen. Να, ο Γκίντερ Μπένκε, ύψος 2,20, έγινε draft πέρσι από την Μινεσότα, την ομάδα δηλαδή όπου έπαιζε ο Σέλερ. Αυτό σημαίνει ότι αν τελικά του έκανε συμβόλαιο η ομάδα των Timberwolves, θα ήταν συμπαίκτης για μια χρονιά με τον τωρινό Αμερικανό του Άρη. Γιαννάκης. Οκτώ-11 είναι το σκορ. Συμπληρώνουμε σε λίγο το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Γκάλης και φάουλ που καταλογίζεται στον Βίλερ. Να, εδώ ο Έριξον, ο Σουηδός δεύτερος διαιτητής του αγώνα. Σόμπιν. Ο Βουρτζούμις με τον Γκάλη τώρα. Ο Γκάλης ξεφεύγει, κάνει ένα δύσκολο σουτ και 8-13 από τον Νίκο Γκαλινάτος. Βίλερ, Τζόνσον. Το καλάθι από τον Τζον Τζόνσον που ευστόχησε για δεύτερη φορά ξεμαρκάριστος. 10-13. Βουρτζούμις. Έξω στον Σόμπιν που διστάζει και δίνει ξανά στον Βουρτζούμι. Άστοχο σουτ 3 πόντων και ο Μπένκε στο εύκολο rebound. Να, εδώ ο Γκίντερ Μπένκε. Βίλερ, Χάρνης, Κάναρ Τζόνσον και φάουλ του Σέλερ. Τον Κάναρ Τζόνσον, ο οποίος αποκτά δικαίωμα για 2 βολές. Και παρόλα αυτά ο Έριξον λέει να πεθεί η μπάλα από πλάγια. Εν πάση περιπτώσει, για να ξαναδούμε τη φάση, ο Τζόνσον γύρισε. Και βέβαια το φάουλ γίνεται εδώ πάνω στο σουτ. Αυτός με το 12 ήταν ο Χάρνης που έχει τώρα την μπάλα. Χάρνης περνάει, πατάει και λίγο έξω. Γιαννάκης στον Βουρτζούμι που φεύγει στο lay-up και καλάθι μπροστά στον Κάναρ Τζόνσον. Πολύ ωραία προσπάθεια του νεαρού, τον οποίο τον εμπιστεύεται σχεδόν απεριόριστα ο Λέσης. Τον έχει ρίξει σε δύσκολες έδρες όπως η Βαρκελόνη, όπως τώρα το Leverkusen.
Καλάθι από τον Βίλερ και φάουλ του Μπουρτζούμι. Μια συμπληρωματική βολή για τον Κλίντον Βίλερ. Νάτος εδώ ο playmaker της Bayer για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και ξανά ο Μπουρτζούμις που έκανε το φάουλ στον Βίλερ. Να, εδώ ήταν καθαρή αυτή η φάση. 12-15, 14 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Αστόχησε ο Βίλερ. Γκάλης για τον Άρη που προηγείται 15-12. Η πάσα στον Σέλερς. Ο Γκάλης βλέπει τον Μπένκε να βγαίνει πάνω του και μοιράζει έξυπνα την μπάλα προς τον Σέλερς που παίρνει επίκαιρες θέσεις. Το κλέψιμο του Γιαννάκη. Και τώρα Γκάλης. Ο Άρης προηγείται με διαφορά 5 πόντων και έχει και την μπάλα. 12-17. Να ο Γκάλης. Σόμπιν. Γκάλης. Υπογυρίζει, δίνει ξανά τον Σόμπιν που πολύ έξυπνα αποφεύγει τον Μπένκερ και στοχή. Αυτά είναι λίγο δύσκολα πράγματα για τους λίγο άτεχνους Γερμανούς και ιδίως για τον Μπένκερ. Πάντως ο Τζον Τζόνσον συνεχίζει να ευστοχεί από μακριάνα. Εδώ ο Μιγάς Τζόνσον που έχει πατέρα Αμερικανό και μητέρα Γερμανίδα. Παρ' όλα αυτά είχε την αγγλική υπηκότητα για κάποια χρόνια. Έπαιζε στην Kingston μάλιστα και εδώ και λίγο καιρό είναι Γερμανός, παίζει 6 χρόνια στη Leverkusen. Μπουρτζούμις, το σκορ είναι 14-19. Ο Σόμπιν το σούτ και 14-21 από τον Γκόραν Σόμπιν που ευστοχεί ξανά. Δύο συνεχόμενα καλάθια από τον Γιουγκοσλάβο. Βίλερ το μπάσιμο. Πολύ άστοχο σούτ αλλά ο Μπένκε κέρδισε το rebound και από εκεί και πέρα το έργο του ήταν πολύ εύκολο. 16-21 από τον Μπένκε και εδώ ο Σέλερς. Γκάλης. Γιαννάκης. Σέλερς. Φοβάται τον Μπένκε, βγάζει έξω στον Σόμπιν και αυτό στο Γιαννάκη. Βουρτζούμις. Ο Άρης παίζει εδώ και λίγα λεπτά με τρεις κοντούς. Σέλερς. Ξεφεύγει από τον Μπένκε, αστοχή, αλλά η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου από τα χέρια του Σόμπιν. Η πρώτη αλλαγή του αγώνα, ενώ βλέπετε, είδατε ένα πλάνο από τις εξέδρες. Μπαίνουν στον αγώνα με το 9 ο Κρίστιαν Βέλπ και ακόμα ένας μικρός όμως playmaker, ο first, μάλλον όχι ο first, ο Beck με το 11. Δεν είναι playmaker, είναι shooting guard, ο Στέφαν Beck. Ο Βέλπ και ο Beck ήταν οι δύο φετινές ακριβές μεταγραφές της Leverkusen, τα δύο φετινά της αποκτήματα. Ο Βέλπ που τον είδατε να πετυχαίνει αυτό το τελευταίο καλάθι αποκτήθηκε από το NBA, από το Golden State και ο Μπέκ από την κολονία, την Galatasaray κολονίας η οποία χρεοκόπησε. Γιαννάκης με τον Βίλερ, το σκορ είναι 18-21. Γκάλης. Άστοχο το σούτ, το rebound από τους παίκτες του Άρη όμως, ο Σέλερς πάει να μπει προς τα μέσα και κερδίζει φάουλ το οποίο θα χρεωθεί στον Μπέκ, να εδώ ο Σέλερς. Ήταν το πρώτο φάουλ του Στέφαν Μπέκ που άλλωστε έχει μόλις μερικά δευτερόλεπτα που έχει περάσει τον αγώνα. 11-36 ακόμα για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Σέλερς εδώ και λίγη ώρα σε πρώτο πλάνο και τώρα ξανά ο Γκάλης με τον Βίλερ που είναι κολλημένος πάνω του. 18-21 λοιπόν, 11 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Εδώ στο Leverkusen. Γιαννάκης. Με αντίπαλο τον Μπέκ. Γκάλης. Περνάει από το screen του Σόμπιν αλλά βρίσκει τον Βέλπ μπροστά του. Τώρα παίζουν και οι δύο ψηλοί σεντερφόρ της Leverkusen. Ο Βέλπ και ο Μπένκε. Η μπάλα για τη Leverkusen αφού δεν την πρόλαβε ο Σόμπιν. Νάτος ο Γιουγκοσλάβος. Βίλερ. Ο Βέλπ ξαναγύρισε ο Λυπηρίδης για να αντιμετωπιστεί το ψηλό σχήμα των Γερμανών. Επιθετικό φάουλ που σφυρίζεται στον Μπένκε. Στήθηκε εκεί ο Σόμπιν, έπεσε πάνω του ο Γερμανός. Σφυρίστηκε επιθετικό φάουλ, οι Γερμανοί τραβάνε τα μαλλιά του στον πάγκο. Ήταν το δεύτερο φάουλ του πανύψηλου Μπένκε. Ο Φιωρίτο λέει να σκουπιστεί το τερέν, το βλέπετε στο βάθος με τον Σέλερς. Lassen Sie doch das Werfen mit den Geldstücken.
στις εξέδρες, όπως είπαμε, επικρατεί σχεδόν πλήρως το ελληνικό στοιχείο. Η Leverkusen έχει διανύσει όλη τη χρονιά χωρίς έναν από τους καλούς της παίκτες, τον Christoph Körner, από τους παλιούς διεθνείς. Ο Körner που έχει τραυματιστεί σοβαρά στο γόνατο στην προετοιμασία στην Ολλανδία και δεν έχει ξαναγυρίσει ακόμα από τον Αύγουστο. Ο Bauermann αποσύρει τον Μπένκε στον πάγκο και ξαναβάζει τον Τζον Τζόνσον που είχε αποσυρθεί για λίγο. Sellers. 18-21 είναι μπροστά ο Άρης. Γιαννάκης ξαφνικό σου τριών πόντων και το καλάθι. 18-24 από το πρώτο τρίποντο του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Τζον Τζόνσον στον Μπέκ. Βίλερ. Να γυρίσει μπάλα ζητάει ο Bauermann. Μαυροντημένος Bauermann. Ο Βίλερ με τον Sellers τώρα που βγαίνει πάνω του. Μια συνηθισμένη πρακτική του Λέσης να βάζει τον Sellers πάνω στον αντίπαλο point guard. Άλλο ένα καλάθι με μακρινό σούτ από τον Τζον Τζόνσον που έχει 4-4 αν δραματώμε. Από μέση απόσταση και μακρινή. Ο Σόμπιν μπαίνει προς τα μέσα, πεντακάθαρο φάουλ του Βέλπ που κατέβασε και τα χέρια. Δύο βολές για τον Γκόραν Σόμπιν, εκτός αν ο κύριος Έριξον πήγε ξανά από πλάγια, όπως βλέπετε όχι. Δύο βολές. 10 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. 20-24 και ο Σόμπιν στη γραμμή των φάουλ. Να ο Γκόραν Σόμπιν που συνεισέφερε αποτελεσματικά και αποφασιστικά στο να κατακτήσει γιουγκοπλάστικα τα δύο τελευταία κύπελα πρωταθλητριών Ευρώπης. Πέρσι είχε ένα μέσο όρο ο Σόμπιν 6 πόντων και 7 rebound. 20-25 από την βολή του Σόμπιν. Βίλερ. Ο Μπέκ. Το σουτ τριών πόντων του Τζόνσον που αστοχεί αυτή τη φορά όμως και ο Sellers με τη βοήθεια του Γιαννάκη στο rebound. Γκάλης. Ο Άρης έχει την αρχική του πεντάδα τώρα στο γήπεδο. Ο Γκάλης γυρίζει, βρίσκει τον Κάνα Τζόνσον. Μια εκπληκτική πάσα κυριολεκτικά στον Σόμπιν. Απορώ πως κατάφερε να περάσει την μπάλα μέσα από τόσα σώματα. Ο Σόμπιν κέρδισε στη συνέχεια το φάουλ από τον Βέλπ και η μπάλα θα παιχθεί από πλάγια. Ήταν το πέμπτο, μάλλον το έβδομο ομαδικό φάουλ της Leverkusen. Είδατε ξανά την ασίστ του Γκάλη και το φάουλ που κέρδισε ο Σόμπιν. Τώρα μια backdoor πάσα για τον Γκάλη που εύκολα πετυχαίνει το καλάθι και ξεσηκώνει τις κερκίδες. Προσπαθούν να κάνουν το ίδιο οι Γερμανοί. Και ο Κάνα Τζόνσον ευστοχή μετά από προσποιήσεις στο lay-up. 22-27. Να ο Τζόνσον. Αν τον είδατε να πατάει κάποια γραμμή, μην μπερδευτείτε. Υπάρχουν ένα σωρό γραμμές πάνω στο τερέν. Βλέπετε τι γίνεται. Του Βίλχελμ το Πατ Καθάλε. Ο Σόμπιν αστοχή. Εκεί κάποιο φάουλ που γίνεται αγνοείται από τους διαιτητές, οι οποίοι όμως έδειξαν περισσή σπουδή σε ανάλογη φάση κάτω από το καλάθι του Άρη. Ο Βίλερ αστοχή στο lay-up, αλλά η μπάλα πέφτει μέσα στο καλάθι. Νομίζω ότι ήταν ένα αυτοκαλάθι, ας το πούμε έτσι, του Sellers. 24-27 και ξανά η φάση. Με τον Βίλερ να αστοχή και τον Sellers προσπαθώντας να διώξει να κάνει follow. Είδατε ότι χαμογέλασε ο Βέλπ. Γιαννάκης για 3 πόντους. Ο Sellers εύκολα στο rebound. Ωραία προσπάθεια αλλά άστοχος σουτ. Το rebound από τον Βέλπ και φάουλ του Γιαννάκη που πήγε να κλέψει. Να ο Sellers εδώ. Που έχει μια πολύ καλή απόδοση μέχρι τώρα ο Brad Sellers. Το time out το παίρνει αυτή τη φορά ο Άρης. 3-2 τώρα όπως φάνηκε. Εντυπωσιακό follow του Τζον Τζόνσον πρώτου Λυπηρίδη και 26-27 σε απόσταση αναπνοής στην Μπάγερ. Γιαννάκης με αντίπαλο τον Μπέκ. Ο Γκάλης έχει πάντα τον Βίλερ ενώ τον Sellers μαρκάρει ο Κάναρ Τζόνσον. Sellers. Γκάλης με τον Βίλερ. Κλείνεται ο Βέλπ, βγαίνει από πίσω. Γιαννάκης. Ωραία προσπάθεια, κόβεται όμως από τον Βέλπ. Να δούμε αν θα περάσουν μπροστά τώρα οι Γερμανοί. Ο Μπέκ στο σούτ από κοντά και 28-27. Ακούτε τι γίνεται από τους Γερμανούς που εκδηλώνονται για πρώτη φορά. Να ο Τζον Τζόνσον εδώ. Το καλάθι όμως το πέτυχε ο Μπέκ. 28-27, 8 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Sellers. Σόμπιν. Το σούτ για 2 πόντους από τον Γκόραν Σόμπιν. Ο Λυπηρίδης ξαναδίνει στο Γιουγκοσλάβο. Γιαννάκης. Να, εδώ ο πίνακας του σκορ. Ο Γιαννάκης στο μεταξύ.
Γκάλης. Ξανά Γιαννάκης, λίγο, μπαίνει λίγο και αστοχή. Ο Τζόνσον στο rebound, ο Κάναρτ δίνει στον Γουίλερ. Μπερδεύω ότι οι Γερμανοί. Ο Λιπηρίδης, δεν έφυγαν γρήγορα στον ευνηδιασμό οι παίκτες του Άρη. Και τώρα σε κοντρόλ ρυθμό ο Γκάλης. 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Γουίλερ. Δεν μετράει το καλάθι, λέει ο Φιωρίτο, αλλά και ο Έριξον. Μία συν μία βολές για τον Νίκο Γκάλη, αφού με το φάουλ αυτό του Γουίλερ συμπλήρωσαν οι Γερμανοί τα 8 ομαδικά. Ο Γκάλης πάει για τις βολές. Ο Γουίλερ έχει δύο φάουλ, όπως δύο έχει ο Μπέκ και δύο έχει και ο Μπένκε. Ενώ από την πλευρά του Άρη, που έχει λιγότερα φάουλ, 6-8, δύο έχει μόνο ο Λιπηρίδης. 28-28, ισοφαρίζει ο Νίκος Γκάλης. Να ο Γκάλης σε πρώτο πλάνο, που μπαίνει στα 34 πια με τον νέο χρόνο. Και 28-29, να εδώ ο αρχηγός του Άρη. Και ζώνη και πάλι για τον Άρη, μια ζώνη 3-2. Βλέπετε εδώ, μπήκε και ο Αγγελίδης στο παιχνίδι, στη θέση του Σόμπιν. Κάναρ Τζόνσον, αστοχή υπό την πίεση του Σέλερς. Γιαννάκης, γυρίζουν γρήγορα οι Γερμανοί. Γκάλης. Περνάει πολύ ωραία στον Γιαννάκη που αστοχεί σε νέο σουτ 3 πόντων. Ο Τζον Τζόνσον μια πάσα ευνηδιασμού στον Κάναρ, τον συνώνυμό του. Γκάλης στο rebound. Προσπαθεί να βγει στο lay-up μόνος του, δίνει στον Σέλερς, η προσπάθεια του Σέλερς και το καλάθι. Αλλά δίνεται επιθετικό φαουλ. Επιθετικό φαουλ δίνει ο Έριξον. Για να δούμε, ότι πάτησε τη γραμμή, έδωσε, ποιος ξέρει. Πάντως καμία γραμμή δεν πάτησε ο Σέλερς, εκτός από αυτή του κηπέδου του χατμπολ. Να, αν είναι δυνατόν, ο Έριξον έδωσε ότι ο Σέλερς πάτησε τη γραμμή του κηπέδου του χατμπολ και δίνει την μπάλα στον, στη Λεβερκούζεν. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. 28-29 πάντως το σκορ. Είδατε τον Σέλερς πώς απόρρισε από την απόφαση του Έριξον που τα έχει θαλασσώσει μέχρι τώρα. Γουίλερ. Μπέκ. Τζόνσον. Τζον Τζόνσον καλάθι 2 πόντων. 30-29 υπέρ της Μπάγερ. Και να ο Τζον Τζόνσον. Καλύτερος παίκτης ασφαλώς ως τώρα της Λεβερκούζεν. Έχει δώσει πολλές λύσεις. Γιαννάκης. Ο Γκάλης με τον Γουίλερ. Περνάει ο Γκάλης. Αστοχή πρώτου Βέλ. Follow του Λιπηρίδη. Αστοχό. Το rebound του Μπέκ. Επιστρέφουν γρήγορα οι Έλληνες παίκτες και βήματα που κάνει ο Τζον Τζόνσον στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Να ο Γκάλης που διαμαρτύρεται. Λέει ότι σπρώχτηκε στην προηγούμενη ασφαλώς φάση. Όπου επιχείρησε ένα δύσκολο σούτ υπό την πίεση του Βέλ. Σέλερς. Πάντα με τον Κάναρ Τζόνσον. Ο Γιαννάκης εδώ. Σου 3 πόντων. Αστοχή όμως το rebound του Κάναρ Τζόνσον. Ο Γιαννάκης δεν έχει δώσει τις λύσεις επιθετικά. Είναι άστοχος. Καλάθι που δίνεται στον Αγγελίδη πάνω στην προσπάθεια του Τζον Τζόνσον για σουτ. Και δύο βολές για τον νατοραλιζέ Αμερικανό της Λεβερκούζεν. Να ο Τζον Τζόνσον που έχει πάρει όπως είπαμε τη γερμανική υπηκότητα. Άλλωστε η μητέρα του είναι Γερμανίδα. Δύο βολές λοιπόν. Ο Λέσις ετοιμάζεται να ξαναβάλει τον Σόμπιν. Ενώ ο Τζον Τζόνσον θα εκτελέσει άλλη μία βολή. 31-29 υπέρ της Μπάγερ, η οποία φαίνεται να ανακάμπτει μετά το άσχημο πρώτο δεκάλεπτο. 5,5 λεπτά ακριβώς πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 32-29. Για τους Γερμανούς θα ξαναμπεί ο Χάρνης στη θέση του Τζον Τζόνσον, που νάτος αποχωρεί, κάθεται στον πάγκο. Και για την ελληνική ομάδα ο Σόμπιν αντί του Γιαννάκη. Ο Άρης παίζει λοιπόν με τον Γκάλη Playmaker και μια πολύ ψηλή πεντάδα με Σόμπιν, Σέλερς, Λιπηρίδη και Αγγελίδη. Για να δούμε τι θα αποδώσει αυτό το πείραμα, γιατί περί πειράματος πρόκειται του Σέλερς, του Λέσιτς. Την ίδια πεντάδα είδαμε και στη Βαρκελόνη, αλλά βέβαια τότε είχε αποχωρήσει με 5 φάουλ ο Γιαννάκης και ήταν υποχρεωτικό αυτό το σχήμα.
Να δούμε ποιος θα δώσει τις λύσεις στην επίθεση τώρα. Ο Γκάλης βγάζει στο Λιπηρίδη που σουτάρει απ' έξω. Follow του Σόμπιν άστοχο, rebound του Γκάλη υπό την πίεση του Βέλπ. Διαδοχικά φάουλ που δεν σφυρίζονται. Κοιτάξτε τι γίνεται εκεί. Και το rebound του Μπέκ. Γουίλερ σουτ τριών πόντων. 35-29 με το τρίποντο του Κλίντον Γουίλερ. Να εδώ ο Γουίλερ που τον ξαναβλέπετε να ευστοχεί στο προηγούμενο σουτ τριών πόντων. Όλα αυτά ακριβώς 5 λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο. 35-29 προηγείται η Leverkusen. Έχει ζητήσει time-out ο Λέσιτς. Ενώ ο Γκάλης διαμαρτύρεται έντονα στον Έριξον. Είχαν πριν το time-out, δηλαδή Γουίλερ, Μπέκ, Χάρνις, Βέλπ και Κάναρ Τζόνσον. Σέλερς. Τον Χάρνις τώρα αντίπαλο. Ο Κάναρ Τζόνσον πήγε στον Σόμπιν. Γιαννάκης μπαίνει προς τα μέσα, πολύ δύσκολο σούτ και φάουλ που καταλογίζεται από τον Έριξον στον Βέλπ. Δύο βολές στον Γιαννάκη. Ο οποίος προσπάθησε να πάρει πάνω του το βάρος μιας επίθεσης. Ο Μπάουερμαν ξαναβάζει τον Μπένκε στη θέση του Βέλπ. Χειροκροτούνται και οι δύο από τους Γερμανούς φιλάθλους, ενώ εσείς βλέπετε πάντα τον Γιαννάκη. Ο Βέλπ τώρα έχει αυτό δύο φάουλ, όμως κανένας Γερμανός παίκτης δεν έχει τρία. Ώστε να πούμε ότι βρίσκεται στην ζώνη υψηλού κινδύνου, ας το πούμε έτσι. 35-30 από τον Γιαννάκη, που πέρσι πετύχαινε 13 πόντους κατά μέσο όρο σε κάθε μάση του κυπέλλου πρωταθλητριών, ενώ στο φετινό πρωτάθλημα έχει 21. Μπέκ, Κάναρ Τζόνσον, Γουίλερ με τον Γκάλι. Ο Γουίλερ περνάει μια πολύ ωραία πάσα στον συμπατριώτη του, τον Κάναρ Τζόνσον, και αυτός πια είχε πολύ εύκολο έργο. 37-31. Γιαννάκης. Σέλερς. Πάντα σε man to man οι Γερμανοί. Ο Σέλερς σουτάρει για δύο πόντους. Η μπάλα στα χέρια του Κάναρ Τζόνσον. Γουίλερ. Σου τριών πόντων του Κάναρντ. Το rebound όμως στα χέρια του Μπέκ. Δύσκολο σουτ υπό την πίεση του Αγγελίδη. Ο Κάναρντ Τζόνσον κερδίζει το rebound αλλά βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ευτυχώς που αυτή τη φορά ήταν τη σωστή γραμμή οι διαιτητές. 37-31, 3 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Τώρα οι Γερμανοί προσπαθούν να μαρκάρουν σε όλο το γήπεδο. Γκάλης. Οι Έλληνες φίλαθλοι που είχαν μουδιάσει για λίγο προσπαθούν τώρα να ενθαρρύνουν τον Άρη. Ωραία προσπάθεια του Γιαννάκη που φτάνει σε δύσκολο lay-up και παίρνει φάουλ από τον Μπένκε που τώρα έχει 3. Δύο βολές για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, διπλό το κέρδος αφού ο Μπένκε είναι ένα μόνιμο φόβητρο εκεί κάτω από το καλάθι. Όπου λίγο πολύ έχουν μεταφέρει τις προσπάθειές τους οι παίκτες του Άρη. Παρόλο που έχουν εκδηλώσει τις περισσότερες ο Γκάλης και ο Γιαννάκης, έχουν γίνει από κοντά αυτές. 37-31. 37-32. Είχε δώσει μία συν μία ο Έριξον. Γι' αυτό είδατε τον Γιαννάκη να διαμαρτύρεται. Αν και το φάουλ ήταν πεντακάθαρα πάνω στο σούτ, απορώ καμιά φορά με αυτούς τους διαιτητές. 37-33. Η Leverkusen την περασμένη εβδομάδα κέρδισε μέσα στο Λιμός, ισοφαρίζοντας την εντός έδρας ήττα της από την Μπαρσελόνα. Μια ήττα που όμως θα κάνουν και άλλες ομάδες. Δεν θα είναι βέβαια η μόνη που θα χάσει εντός έδρας από τους Ισπανούς η Leverkusen. Μπένκε. Δεν σουτάρει ποτέ από τόσο μακριά ο πανύψηλος Γερμανός. Ο Σόμπιν κλέβει προς τη Μίν. Μπένκε με τον Αγγελίδη. Πολύ ωραία πάσα στον Γουίλερ και φάουλ του Σόμπιν. Τώρα έχει και αυτός δύο. Να ο Κλίντον Γουίλερ που πήρε την ωραία πάσα του Μπένκε και κέρδισε το φάουλ πάνω στο lay-up από τον Γκόραν Σόμπιν. Ο Μπάουερμαν αποσύρει ξανά τον Μπένκε. Και βάζει τον άλλο του σεντερφόρ, τον Βέλπ, στο παιχνίδι. Ο Γερμανός προπονητής έχει χρησιμοποιήσει τους 8 από τους 10 παίκτες που έχει στη διάθεσή του. ...38-33... και μία βολή ακόμα για τον Γουίλερ, 3 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Σέλερ στο rebound και Γιαννάκης. Ο Άρης εδώ και 2 λεπτά περίπου βρίσκεται πίσω στο σκορ, παρακολουθεί. Αγγελίδης. Γκάλης.
στον Αγγελίδη που αστοχεί, αλλά προσπαθεί για το rebound, τελικά κερδίζει ο Κάνα Τζόνσον. Βίλερ στον Χάρνις, το rebound του Σόμπιν και επιθετικό φάουλ του Χάρνις που χτύπησε το πρόσωπο λίγο τον Σόμπιν στην προσπάθεια του να κλέψει μετά το rebound του Ιουγκοσλάβου. Και βλέπετε ξανά που έγινε το φάουλ, καθαρό φάουλ από τον Χένικ Χάρνις. Έχει και αυτός δύο. Οι παίκτες της Leverkusen έχουν μοιραστεί τα φάουλ, ο Μπένκ έχει τρία και τέσσερις άλλοι παίκτες από δύο. Βλέπετε τον πίνακα του σκορ με τα φάουλ. 2 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Σόμπιν θα εκτελέσει μία ακόμα βολή αφού εστώσει στην πρώτη, 38-34 από τον Γιουγκοσλάβο. Και 38-35. Βίλερ. Τον παρακολουθεί ο Γιαννάκης, ενώ ο Γκάλης έχει τον Τζον Τζόνσον που ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Την μπάλα για τον Άρη, αφού ο Βίλερ έκανε αυτό το παράξενο σούτ για να περάσει μπάλα πάνω από τα χέρια του Γιαννάκη και τελικά πέρασε την μπάλα πάνω από το ταμπλό. Γκάλης. Σόμπιν, Γκάλης πάντα με τον Βίλερ αφού το πείραμα των πρώτων λεπτών με τον Κάνα Τζόνσον απέτυχε πλήρως. Βλέπετε ότι δίνονται βοήθειες στο μαρκάρισμα του Γκάλη. Σέλλερς, Γκάλης, ενώ βρέθηκε σοριασμένος έδαφος ο Σέλλερς. Γκάλης για τρεις πόντους, rebound του Σόμπιν. Ο Γιουγκοσλάβος βοηθάει πολύ στα σπροξίματα εκεί κατά το καλάθι, στη βρώμικη δουλειά όπως λέμε. Μπορεί να μην είναι θεαματικός, μπορεί να μην φαίνεται πολύ. Και τώρα παίρνει time out ο Μπάουερμαν. Βλέπετε τον Έριξον, το δεύτερο διαιτητή του αγώνα. Χωράει στους τρεις πόντους. Ο Άρης έχει την ευκαιρία να πλησιάσει ξανά και να ισοφαρίσει. Σόμπιν πλύνεται από τον Βέλπ, ξανά Γκάλης. Δύσκολη πάσα στο Λυπηρίδη, ο οποίος περνά και δίνει στον Σόμπιν, ενώ οι Γερμανοί διαμαρτύρονται για 3 δευτερόλεπτα. 38-37 από την έξυπνη πάσα του Βασίλη Λυπηρίδη και το lay-up του Γκόραν Σόμπιν. Χάρνις, Κάναρ Τζόνσον, δύσκολη προσπάθεια και νέο rebound του Σόμπιν. Ο Άρης έχει ελέγξει αυτές τις μάχες κατά τα καλάθια στα τελευταία λεπτά. Οι διαιτητές φάνηκαν και λίγο πιο ανεκτικοί στα φάουλ. Άστοχο σου του Γιαννάκη για τρεις πόντους. Ο Σόμπιν προσπάθησε να κερδίσει ξανά. Ο Βίλερ στον ευνηδιασμό. Τζον Τζόνσον, πολύ ωραία προσπάθεια πρώτη Λυπηρίδη. Και 40-37. Ο Σόμπιν για τον Σέλλερς. Είδε αυτό τον Βέλ μπροστά του και σταμάτησε. 1 λεπτό και 12 για το τέλος ημιχρόνου. Γιαννάκης. Σέλλερς. Δοκιμάζει να πλησιάσει. Περνάει στο Λυπηρίδη και αυτός ξανά στον Σέλλερς. Το rebound από τον ίδιο μετά από την προσπάθεια του Γκόραν Σόμπιν που το ξαναλέω κάνει μεγάλη δουλειά. Ούτε αυτή τη φορά θα βρει το στόχο ο Αμερικανός όμως. Βίλερ. Ο Κάνα Τζόνσον μπερδεύεται αλλά τελικά θα φτάσει σε ένα εύκολο lay-up. 42-37 με δύο συνεχόμενα εύκολα καλάθια των Γερμανών που έφυγαν στον ευνηδιασμό. Υποφελήθηκαν από τις αρχές επιστροφές των παιχνών του Άρη. Ακόμα 33 δευτερόλεπτα. Από αυτά τα 21, 20 τώρα είναι για τον Άρη. Γιαννάκης. Υπογυρίζει απέναντι σε μια ζώνη όπως φαίνεται τώρα. Ο Σόμπιν τελικά το σουτ και το καλάθι από τον Γκόραν Σόμπιν. 42-39 και ακόμα 17 δευτερόλεπτα. Τζον Τζόνσον, ωραία πάσα αλλά δεν μπορεί να ελέγξει ο Χάρνις και ο Γκάλης στον ευνηδιασμό. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για να λήξει το ημίχρονο. Θα προλάβει βέβαια ο Γκάλης και το καλάθι. 42-41, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, 4. Έχει διακοπεί το παιχνίδι από τους διαιτητές. Όχι, απλώς δεν είχε δει το ρολόι ο Βίλερ, ο οποίος αναγκάστηκε να σουτάρει για τρεις πόντους και να στοχίσει. Φάνηκε προς στιγμή ότι είχε διακόψει ο Φιωρίτο το παιχνίδι. Αυτό έλεγε και κάποιος από τους παίκτες της Μπάγκερ. Τελικά υποχρεώθηκε ο Βίλερ να σουτάρει για τρεις πόντους από πολύ μακριά, αφού δεν έβλεπε το ρολόι. Λήξη του ημιχρόνου. 42-41 προηγείται. Μπένκε που έχασε και αυτή τη φορά το τζάμπολ από τον Σέλλερς που ίσως βιάστηκε και λίγο. Και Χάρνις. 41-42 προηγείται η Leverkusen και ο Άρης έχει τώρα την ευκαιρία να περάσει μετά από πολύ ώρα μπροστά. Το νέο στοιχείο είναι ότι ο Μπάουερμαν έβαλε τον Τζον Τζόνσον αυτή τη φορά πάνω στον Γκάλη. Ίσως για να μην κουράσει περισσότερο τον playmaker του, τον Βίλερ που τον βλέπουμε εδώ. 42-43, ο Άρης πέρασε ξανά μπροστά.
Μπένκε με τον Σόμπιν αντίπαλο. Και 44-43 από τον Μπένκε που θυμίζει κάπως αυτόν τον άλλο σύνταγμα στις κινήσεις του, τον Μπλαμπ, που πέρασε κάποια χρόνια από NBA και τώρα παίζει στην Ιταλία. Μάλλον έφυγε από την Ιταλία, όπου ξεκίνησε την χρονιά. Γκάλις. Το φάουλ χρεώνεται στον Βίλερ, ο οποίος έχει τρία. Δύο βολές, λέει ο Γκάλις. Για αυτές δύο βολές, πάνω στην πάσα ήταν το φάουλ. Τρία φάουλ λοιπόν από τον Κλίντον Βίλερ, τον Αμερικανό point της Leverkusen. Πολύ ωραίο κάρφωμα από τον Σέλερ που πήρε άλλη μια ασίστ από τον Γκάλι, ελήφθηκε λίγο και σκόραρε με ευκολία. 44-45 ο Βίλερ αστοχή και ο Σέλερ στο rebound. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Άρη στο δεύτερο εμίχρονο, όπως άλλωστε και στο πρώτο. Ο Γκάλι αστοχή αλλά παίρνει το rebound. Προτιμάει να βγει έξω βλέποντας τον Χάρνις και τον Μπένκε να τον κλείνουν. Σέλερ. Θεωρείται ότι σταματάει το παιχνίδι για να μαζέψει ο άλλος διευθύνης αυτό το χαρτί που έδωσε μέσα στο γήπεδο. Και κουβεντούλα ανάμεσα στον Θεωρείται και τον Μπρατ Σέλερς. Γκάλις. Περνάει πολύ εύκολα τον Τζον Τζόνσον και στοχή μπροστά στον Κάναρ Τζόνσον, 44-47. Ο Τζον Τζόνσον ευστοχή σε ένα μακρινό σου τριών πόντων και ισοφαρίζει για την Leverkusen. Αναμένεται συγκλονιστική συνέχεια, 47-47 με το τρίποντο του Τζον Τζόνσον, του Αμερικανού που έγινε Άγγλος και μετά Γερμανός. Η προσπάθεια του Σέλερς που αστοχή, rebound από τους Γερμανούς και στον ευνηδιασμό ο Τζον Τζόνσον που μπερδεύεται λίγο, αλλά φτάνει τελικά το καλάθι με αυτό το άτσαλο lay-up. Έχει λίγο παράξενες κινήσεις αυτός ο Τζον Τζόνσον, αλλά είναι αποτελεσματικός. 6 χρόνια συνέχεια παίζει το Leverkusen. 49-47. Γιαννάκης. Γκάλις πάλι με τον Βίλερ τώρα. Σόμπιν μόνος. Γιαννάκης το επιθετικό rebound, αστοχή, αλλά στηρίζεται το τέταρτο φάουλ στον Μπένκε. Νάτος εδώ ο Γκίντερ Μπένκε που είχε και μια κάποια μονομαχία λίγο άκομψη με τον Λιπηρίδη. Να ο Γκάλις που σκοράρει και μοιράζει ασίστ το σημερινό παιχνίδι. Κλείστηκε για κάποιο διάστημα αλλά φαίνεται να έχει ελευθερωθεί ξανά. Δύο βολές για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Μπένκε θα ξαναφύγει από το παιχνίδι σε μερικά δευτερόλεπτα για να ξαναμπεί ο Βέλπα αφού έχει 4 φάουλ ο Μπένκε. 49-48 και πανηγύρια στην εξέδρα των Ελλήνων φιλάθλων, οι οποίοι έχουν στηβαχτεί πίσω από τα καλάθια. Απορώ πως βλέπουν μερικοί από αυτούς, γιατί δεν υπάρχει εξέδρα εκεί, είναι σκαμπαλωμένοι πάνω σε καρέκλες. Χάρνις. Μπένκε. Επιθετικό φάουλ, όχι, δίνεται στον Σόμπιν το φάουλ από τον Έριξον. Να ο Βίλερ, ο Σόμπιν έχει τώρα 3 φάουλ. Για να ξαναδούμε τη φάση. Ο Σόμπιν πήγε και στήθηκε τελευταία ώρα. Οι διαιτητές έκριναν ότι εκείνη το ακόμα. 3 φάουλ από τον Γκόραν Σόμπιν. Πολλές έτσι δεν έχει κάνει κάποια κίνηση να τον αλλάξει. Βίλερ. Πολύ ωραία πάσα και εύκολο καλάθι από τον Βελ. 51-48 από τον Κρίστιαν Βέλπ. Να το καλάθι, παρά την προσπάθεια του κατά πολύ πιο βραχύσωμου Γιαννάκη. Γιαννάκης. Σέλερς. Σόμπιν. Γιαννάκης, Σέλερς μόνος του. Μπερδεύεται, κρατάει πάντα την μπάλα και στοχή. 51-50 από τον Μπρατ Σέλερς. Ο Βίλερ στον ευνηδιασμό και το κόψιμο, όχι, τελικά πέρασε η μπάλα από το lay-up του Βίλερ, 53-50. Να ο κοντός ο Βίλερ που απέφυγε και τον Σόμπιν και τον Υπηρίδη που έσπασαν εκεί. Ο Σόμπιν αλλίωσε λίγο το σούτ, αλλά η μπάλα έπεσε μες στο καλάθι. Γκάλις. Φάουλ από τον Χάρνις. Και δύο βολές
προς τη στιγμή υπήρξε μια διαφωνία ανάμεσα στους διαιτητές. Ο ένας διαιτητής έλεγε ότι έπρεπε να παιχτεί μπάλα από πλάγια και ο άλλος να εκτελεστούν βολές. Και βέβαια υπερίσχυσε η άποψη του Φιωρίτο. Γι' αυτό ίσως βλέπετε στο κάτω μέρος της εικόνας να διαμαρτύρεται ο Μπάουερμαν. 53-50, 16 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. 53-51 από την βολή του Γκάλι. Ο Χάρνης έχει 3 φάουλ κι αυτός. Και 53-52, αφού δεν μπόρεσε να διώξει ο Βέλ. Βέλ για 3 πόντους. Αστοχή. Το rebound ο Sellers. Δεν είναι τόσο καλό σούτερ ο Christian Βέλ. Ο οποίος έπαιζε λίγο στο NBA, αλλά έμεινε 2 χρόνια. Είναι 3 μάλλον χρόνια. 2 στη Φιλαδέλφια και 1 στη Μινεσότα. Γκάλι. Sellers. Ωραία προσπάθεια, λάστοχο σουτ, rebound από τον Wheeler. 53-52 είναι το σκορ. Αυτό το καλάθι του Wheeler, ο οποίος μπροστά στον Σόμπιν ευστόχησε. Ο Σόμπιν φοβήθηκε μήπως κάνει το τέταρτο φάουλ και δεν μάρκαρε πολύ στενά, είδατε εδώ. 55-52, 3 πόντους μπροστά η Leverkusen. Λάθος του Γκάλι, του Γιαννάκη. Και 57-52 από το καλάθι του Wheeler. Πανηγύρι εδώ στη Wilhelm Doppat Kahale από τους Γερμανούς που μπορεί να είναι λιγότερη αλλά κάνουν πολύ φασαρία. Γιαννάκης. Η πάσα στον Λυπηρίδη που είναι μόνος. 57-54 από την έξοχη ασίστ του Γιαννάκη και το καλάθι του Λυπηρίδη. Συμπληρώνουμε 5 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Γουίλερ. Με τον Γιαννάκη πάντα αντίπαλο ενώ ο Γκάλης έχει τον Τζον Τζόνσον. Now Wheeler, John Johnson και φάουλ εκτός φάσης στον Sellers που προσπάθησε να παίξει overplay τον Connor Johnson. Δεύτερο φάουλ του Sellers και ένα ο Χάρνης. Wheeler. Κάναρ Τζόνσον σούτ αφύλακτος για 3 πόντους. Νέο τρίποντο του Κάναρ Τζόνσον. 60-54. Να ο Κάναρ που δεν έχει φανεί αλλά δεν είναι και παίκτης για να μένει ξεμαρκάριστος. Έπαιξε και στην Ιταλία ένα χρόνο στη Ρέτζιο Εμίλια. Ο Γκάλις ανταποδίδει το τρίποντο. Κοιτάροντας μπροστά στον Κάρνης και η μπάλα για τον Άρη αφού ο Γιαννάκης πετάχτηκε εκεί μπροστά στον Wheeler και τον μπέρδεψε, τον άναγκασε να πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Δύο ωραίες προσπάθειες και ο Άρης ξαναμπαίνει για τα καλά στο παιχνίδι. Έχανε 6 πόντους, τώρα χάνει 3 και έχει την μπάλα. 14 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Γκάλις γυρίζει. Κλείνεται, περνάει στον Σόμπιν. Γιαννάκης. Χάνει την μπάλα ο Γιαννάκης. Αλλά αυτή βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου υπέρ της Leverkusen, λέει ο Έριξον. Κάποια ένταση εκεί, ο Χάρνης φαίνεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι η μπάλα πρέπει να είναι για τον Άρη. Γιατί ο Χάρνης. Τζον Τζόνσον για 3 πόντους μπροστά στον Σόμπιν. 63-57 με το τρίποντο του Τζον Τζόνσον. Να το εδώ. Εποφελείται από τη χαλαρή άμυνα του Γκάλι και σκοράρει σχεδόν ανενόχλητος. Ο Γκάλις άστοχος αυτή τη φορά στο σουτ 3 πόντων. Και μπάλα για τη Leverkusen από τα χέρια του Sellers και του Λιμπηρίδη. 13 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Wheeler. 63-57 το σκορ. Νέο σου τριών πόντων του Τζον Τζόνσον και νέο καλάθι και φάουλ από τον Γιαννάκη. 66-57 και μία βολή στο Τζον Τζόνσον. Τα πράγματα εξελίσσονται πολύ άσχημα με 6 συνεχόμενους πόντους του Τζόνσον που μπορεί να τους κάνει τώρα 7 και άλλους 3 του άλλου Τζόνσον του Κάναρτ. Να εδώ ο Τζον Τζόνσον που από παίκτης Χαμάλης που είναι από το φυσικό του πάει να γίνει ο ήρωας του αγώνα. 66-57. Πάντως υπάρχει πολύ μεγάλο διάστημα να διανύσουν οι δύο ομάδες ακόμα. Βλέπετε 13-21 και time out. Έχει κερδίσει στο τέλος 198. Ενώ είχε βρεθεί και τότε να χάνει με κάποια διαφορά περίπου 10 πόντων κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Ας ελπίσουμε ότι η ιστορία θα επαναληφθεί. 68-59 με το καλάθι του Γιαννάκη. Wheeler.
Χάρνης. Ο Βέλ κλεισμένος από Λυπηρίδη και Σόμπινα στο χειραβέρσα, rebound από τον Βέλ. Δεν χρειάζεται να αρχίσουν τώρα να χάνονται τα rebound. Νέο καλάθι τριών πόντων του Χάρνης, 71-59. 12 πόντους μπροστά η Σατούρνεν, όπως βλέπετε πατούσε και λίγο ο Χάρνης. Θα μπορούσε να δοθεί για δύο πόντους το καλάθι. Ο Γκάλης μειώνει σε 71-61 με αυτή την ατομική προσπάθεια. Ναι, ο Νίκος Γκάλης. Βίλερ. Τζον Τζόνσον. Rebound από τον ίδιο, νέος του τριών πόντων του Βίλερ. 74-61. Να που εκεί που ο Άρης φοβόταν τους εθνιδιασμούς και τα rebound των Γερμανών, τελικά βρίσκεται να χάνει από 5 συνεχόμενα τρίποντα. Γκάλης. Γιαννάκης, Σόμπιν μπαίνει προς τα μέσα, αστοχή απελπιστικά στο σούτο, Γιαννάκης όμως το rebound παρικαρίσια, πρώτου Βίλερ, Σέλερς, δεν έχει βοηθήσει ο Αμερικανός αν εξαιρεθούν τα πρώτα λεπτά. Γιαννάκης, σούτ από πολύ μακριά και το καλάθι, 74-64, ένα πολύτιμο καλάθι από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Βίλερ, προσπαθεί ο Χάρνης, θα τον σταματήσει ο Σόμπιν, η μπάλα στα χέρια του Γιαννάκη. Για να δούμε τώρα, ο Γιαννάκης ψάχνει τον Γκάλη με μια μακρινή πάσα, αλλά η μπάλα από τα χέρια του Γκάλη είναι για τη Λεβερκούζεν. Να ο Φιωρίτο που ήταν μπροστά στη φάση και είδε ότι ο Γκάλης την ακούμπησε την μπάλα με την άκρη των δαχτύλων του. 74-64. Βλέπετε μια μίνι σύσκεψη κοντά στον πάγκο των Γερμανών και ο Φιωρίτο με την μπάλα στα χέρια. Ο Μπάουερ με ανέβαλε τον Μπέκ στη θέση του Χάρνης. Ο Κάναρ Τζόνσον εδώ και ο Βίλερ, οι δύο Αμερικανοί. 74-64, 10 λεπτά και 55 ακόμα. Βίλερ. Βέλ. Τζον Τζόνσον, Κάναρ Τζόνσον με τον Σέλερς. Σε φεύγει εύκολα και φτωχή. Ο Αμερικανός του Λεβερκούζεν, 76-64 και η φάση σε replay με το αριστερό lay-up του Τζόνσον. Σέλερς. Ο Λέσιτς έβαλε τον Αγγελίδη στο παιχνίδι. Το φάουλ χρεώνεται στον Τζον Τζόνσον ή στο Μπέκ. Στο Μπέκ τελικά. Να ξανά η φάση. Και δύο βολές για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, Νάτος εδώ. Πλησιάζουμε στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου. Η Leverkusen με αυτά τα 5 σερί τρίποντα έφτασε το σκορ στο 76-64. 76-65 είναι τώρα. Ζητείται ψυχραιμία τώρα και ζητούνται λύσεις σε άμυνα και επίθεση. 76-66. 10 πόντους μπροστά η Leverkusen. Wheeler. Τζον Τζόνσον, Μπέκ, Βέλπ. Πολύ ωραία προσπάθεια του Βέλπ και 78-66. Ακριβώς 10 λεπτά πριν τη λήξη. Γιαννάκης μπερδεύεται και χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Την έκλεψε ο Μπέκ. Βίλερς σε δύσκολη προσπάθεια το rebound από τον Τζον Τζόνσον. Το έχει τον Γιαννάκη τώρα. Βίλερ. Η backdoor πάσα και το foul του Σέλερς πάνω στον Κάναρ Τζόνσον πριν την προσπάθεια για σουτ. Να ο Κάναρ Τζόνσον που αποκτήθηκε πρόπερση από την Ρέτζιο Εμίλια. Ο Σέλερς έχει 3 foul τώρα, όπως βλέπετε κάτω δεξιά το όνομά του. 3 έχει και ο Σόμπιν και αυτός είναι ο Τζον Τζόνσον δεξιά που κάθισε στον πάγκο. Γι' αυτόν ήταν και τα χειροκροτήματα που ακούσατε. Ο Χάρνης μπήκε στη θέση του. 78-66, 9-36 πριν από το τέλος. Βίλερ. Ο Χάρνης μπερδεύεται. Βίλερ. Ο Λυπηρίδης προσπαθεί να τον κλείσει. Βήματα του Μπέκ. Βέβαια τα έδωσε ο Έριξον. Να ο Μπέκ που τραυμοπάτησε λίγο, προέρχεται και από τραυματισμό, ζητάει να αντικατασταθεί από τον πάγκο.
Καλά συνεχίζει παρόλα αυτά. Sellers. Γκάλης. Γιαννάκης. Αγγελίδης. Και τρία δευτερόλεπτα στον Sellers. Δείχνουν τον Αγγελίδη. Η Γερμανία έχουν χρειαστεί τρία δευτερόλεπτα όμως από τον Θεωρήτο. 78-66. Κάναρ Τζόνσον επαναφέρει. Βουίλερ. Πολυπυρίδης τώρα ακολουθεί τον Κάναρ Τζόνσον. Τον άφησε ο Σέλερς. Νομίζω ότι άλλαξε και η άμυνα του Άρη σε ζώνη. Για να δούμε. Γκάλης. Μετά το rebound του Σέλερς. Ο Γκάλης σε φτωχή, 78-68, 8,5 λεπτά ακόμα. Μπεκ, Βουίλερ, πάει να ξεφύγει και δύσκολο καλάθι από τον Βουίλερ στη σκιά του Αγγελίδη θα λέγαμε, που είναι πολύ ψηλότερος, ενώ σας βλέπετε το προηγούμενο καλάθι που πέτυχε ο Γκάλης με αυτή την προσπάθεια. 80-68, πάντα στους 12 πόντους η διαφορά. Η Λεβερκούζεν κρατάει αυτή τη διαφορά που κέρδισε πριν από 3-4 λεπτά. Γιαννάκης ξεμαρκάριστος, 80-70, 8 λεπτά ακόμα. Ο Βουίλερ πάει να ξεφύγει, χάνει την μπάλα, την κερδίζει ο Αγγελίδης. Γκάλης. Γκάλης με τον Μπέκ περνάει, φάουλ που δεν σφυρίζεται. Την μπάλα έξω από τα χέρια του Αγγελίδη, όμως την έδωσε ο Φιωρίτο στην ελληνική ομάδα, ίσως για να εξηλαιωθεί για το φάουλ το καθαρό που δεν σφυρίχθηκε. Ο Σόμπιν επιστρέφει αντί του Αγγελίδη και ξανά η προσπάθεια του Γκάλη. Του ξεφεύγει, βλέπετε εδώ ότι ο Βέλπ κινεί το κορμί του προς τα εμπρός. Μπαίνει και ο Βουρτζούμης αντί του Λυπηρίδη. Κοντό σχήμα τώρα για τον Άρη. Με Γκάλη, Γιαννάκη, Βουρτζούμη, Σόμπιν και Σέλερς. Και σε man to man πάντα οι Γερμανοί. Με τον Βουίλερ πάλι στον Γκάλη που σουτάρει για 3 πόντους. Rebound του Σέλερς, εντυπωσιακό. Βγάζει έξω ο Σέλερς στον Γιαννάκη. Το μπάσιμο του Γιαννάκη, πολύ δύσκολο σουτ. Το rebound του Σόμπιν και φάουλ που κερδίζει ο Σόμπιν από τον Βέλπ, είναι το τρίτο. Να εδώ ο Γκόραν Σόμπιν, τα δύο συνεχόμενα θετικά rebound των ξένων του Άρη του επέτρεψαν να μην χάσει αυτή την επίθεση. Δύο βολές λοιπόν για τον Σόμπιν. Ήταν το τέταρτο, πέμπτο ομαδικό φάουλ της Leverkusen, ενώ έχει 4 ο Άρης. Από την πρώτη βολή του Γιουγκοσλάβου, βολή σε replay, πρωτοτυπούν κιόλας οι Γερμανοί. Δεν ξέρει γιατί, ίσως ζήλεψαν το ωραίο στυλ του Γιουγκοσλάβου. Rebound από τον Βέλπ. Βουίλερ. Τώρα έχει πιάσει ο Γκάλης τον Βουίλερ, ο Γιαννάκης τον Χάρνης και ο Βουρτζούμης τον Τζον Τζόνσον. Και ακόμα ο Σέλερς τον Κάναρ Τζόνσον. Βέλπ με τον Σόμπιν που έχει 3 φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Σόμπιν. Ο οποίος το παράκανε και στην πιεστική άμυνα πάνω στον Βέλπ. Μπάλα από πλάγια για τους Γερμανούς. Και μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη που χάνει, δεν χάνει βέβαια, αλλά χάνει μεγάλο μέρος των δυνάμεων θα λέγαμε του κατεξοχήν εργάτη του. Βουίλερ. Ξεχάστηκε ο Χάρνης και κάρφωσε εύκολα μπροστά στον Σόμπιν. 82-71, 7 λεπτά ακόμα. Ξαναβλέπετε την πολύ ωραία προσπάθεια του Χένικ Χάρνης. 6 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα ακόμα. Ξανά ο Λυπηρίδης στον αγώνα. Στη θέση του Σόμπιν. Να ο Χάρνης, 22 ετών. Και ο Μπάουερμαν έβγαλε και τον Βέλπ βάζοντας τον Μπένκε που έχει 4 φάουλ. Ο μόνος Γερμανός που έχει 4 φάουλ, υπάρχουν και άλλοι 4 παίκτες που έχουν από 3. 6 και 52 ο χρόνος λιγοστεύει, η διαφορά δεν μειώνεται όμως, 82-71. Ο Γκάλης στο Λυπηρίδη, πολύ ωραία πάσα στον Σέλερς, ο οποίος παίρνει το φάουλ, αλλά δυστυχώς δεν πετυχαίνει και το καλάθι. Το φάουλ το χρεώνεται ο Τζον Τζόνσον, είναι το πρώτο του.
από τους λίγους παίκτες της Leverkusen που δεν είναι φορτωμένοι με φάουλ. Να ο Σέλερς σε πρώτο πλάνο, ο 27χρονος Brad Sellers. '82-72. 10 πόντι διαφορά και 6 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα ενώ ξαναείδα τη βολή για το τέλος του αγώνα. Τάναρ Τζόνσον στο rebound. Βίλερ. Τάναρ Τζόνσον με τον Σέλερ. Πάλι Βίλερ ξέφυγε από τον Γκάλι. Θα τον σταματήσει κατά εκπληκτικό τρόπο ο Σέλερ. Αλλά η μπάλα πάλι στα χέρια των Γερμανών. 84-72 από τον Χάρνις. Γιαννάκης. Έξι λεπτά και 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Σέλερς με αντίπαλο τον Μπένκε που έχει 4 φάουλ. Περνάει ο Σέλερς αλλά κλείνεται από τον Κάναρ Τζόνσον. Βγάζει στο Βουρτζούμι. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Τελικά Βουρτζούμι στο σουτ. Rebound του Σέλερς. Και το καλάθι από τον Μπραντ Σέλερς. 84-74. 5 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Να ξανά ο Σέλερς που στόχισε από κοντά. Βίλερ. Ο Κάναρ Τζόνσον, νέο καλάθι, 86-74. Πανηγυρίζει ο Κάναρ Τζόνσον, να το εδώ τώρα. Γιαννάκης. Σέλερς. Γιαννάκης. Ο Βίλερ παίζει overplay το Γκάλι, ο Γιαννάκης κλείνεται ασφυκτικά. Μπάλα στον Άρη, αφού την ακούμπησε ο Κάναρ Τζόνσον. Την πάσα του Γιαννάκη για το Λιμπερίδη. Ο χρόνος όλο και λιγοστεύει, 5 και 17, ο Σόμπιν επιστρέφει στη θέση του Βουρτζούμι. Να ο Γιαννάκης. Σκυτροπά πρόσωπα πίσω, που είναι οι Έλληνες φύλακλοι. Γκάλης. Σόμπιν δοκιμάζει αυτό στο σουτ και το καλάθι. 86-76 από τον Γκόραν Σόμπιν, ακριβώς 5 λεπτά για το τέλος. Βίλερ προσπαθεί μόνος, δίνει στον Κάναρ Τζόνσον και καθαρό φάουλ του Λιβερίδη πάνω στην προσπάθεια του Κάναρ Τζόνσον για κόψιμο. Να εδώ ο Αμερικανός. Ο Άρης δέχεται πολύ εύκολα το καλάθι, ειδικά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που έχει δεχτεί 44 πόντους σε 15 λεπτά. Να ο Λιβερίδης εδώ. Ο Βίλερ που έδωσε την τελευταία assist και φαντάζομαι τώρα θα δείτε τον Κάναρ Τζόνσον να εκτελεί τις βολές. 86-76, 4-56 για το τέλος. Ο Κάναρντ αστοχή στη βολή, ο Κάναρντ Τζόνσον, 26χρονος, ίσως 2-7, είχε πέρσι 22 rebound, 22 πόντους και 11 rebound μέσω όρο και στους δύο τομείς στους πρώτους παίκτες της Leverkusen. 87-76, 4-56 για το τέλος και ξανά βλέπετε την βολή του Κάναρντ Τζόνσον. Σέλερς. Σόμπιν δοκιμάζει ξανά αυτός. Νέο καλάθι από τον Σόμπιν. 87-78. Μπορεί να μην είναι σπουδαίος ούτερο Σόμπιν, αλλά έδωσε δύο απανωτές λύσεις με σούτα από τα 5 και 6 μέτρα. Κάναρ Τζόνσον κάνει το σούτα, αλλά κερδίζει το rebound. Μπεν και Βίλερ σου τριών πόντων. 90-78. 12 πόντοι στη διαφορά, 4 και 15 πριν το τέλος. Γιαννάκης. Η διαφορά μεγαλώνει αντί να μικραίνει. Και ο Άρης που δεν έχει εύκολο καλάθι, δείχνει πελαγωμένος λίγο. Γκάλης προσπαθεί μόνος, δίνει στον Σέλερς. Πέμπτο φάουλ του Μπένκε και δύο βολές από τον, για τον Μπραντ Σέλερς. Να ο Μπένκε που διαμαρτυρήθηκε, αλλά το φάουλ ήταν ολοκάθαρο. Ο Σέλερς πήγε να καρφώσει από την ασίστ του Γιαννάκη. Και βλέπετε 90-78 το σκορ, 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Μπένκε είναι ο πρώτος παίκτης που αποχωρεί με 5 φάουλ. Ο Βέλκ στη θέση του. Και ο Έριξον ο δεύτερος διαιτητής. Το time out είναι για τον Λέσιτς.
προμηθεύεται μια διαφορά 12 πόντων σε 4 λεπτά και ότι καλύπτεται, καλύπτεται βέβαια. Μην ξεχνάτε άλλωστε το παιχνίδι της Εθνικής στο Βουκουρέστι. Αλλά δεν ξέρουμε σήμερα τι θα γίνει. Σέλερς. Αστοχή για άλλη μια φορά. Πάντα ο Σέλερς. '90-79 στην βολή του Αμερικανού και πρες από τον Άρη σε όλο το κήπεδο, αλλά οι Γερμανοί περνούν την μπάλα. Το καλάθι του Χάρνης μπροστά στον Σόμπιν κάνει το σκορ 92-79. Ξανά η προσπάθεια του Χάρνης που ίσως να έκανε βήματα στην αρχή. Ο Γιαννάκης για 3 πόντους. Το rebound από τον Βέλπ. Τζον Τζόνσον. Χάρνης. Κλείνεται αστοχή, rebound η μπάλα για τον Άρη, όχι για τη Λεβερκούζεν λένε οι διαιτητές. Να ο Χάρνης εδώ. 3-31 στους 13 πόντους η διαφορά και η μπάλα στους Γερμανούς. Ο Χάρνης. Ο Κάνα Τζόνσον και ο Βίλερ. Για να δούμε αν θα υπάρξει μια καλή άμυνα τώρα. Οι Γερμανοί πάντως προσπαθούν να ροκανίσουν το χρόνο. Ο Γκάλης είδατε προσπάθησε να κόψει, ο Γουίλερ όμως κέρδισε το rebound με όλη του την άνεση. 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα, 92-79. Χάρνης. Βέλ. Χάρνης. Μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Άρη, ίσως έγινε φάουλ του Σέλερς που ευτυχώς δεν έδωσαν οι διαιτητές, διαμαρτύρεται και ο Κάνα Τζόνσον. 3 λεπτά ακριβώς, 92-79 μπροστά η Λεβερκούζεν. Γιαννάκης. Έχει βάλει τον υψηλό σωμο Χάρνης πάνω του για να τον εμποδίσει το μακρινό σουτ του ο Μπάουερμαν. Γκάλης. Ωραία προσπάθεια και εύκολο καλάθι πια. 92-81. 2-37. Βίλερ. Ξανά είδατε τη φάση. Δεν προσπαθούν να πρεσάρουν οι παίκτες του Άρη. Ο Βίλερ προκανίζει το χρόνο με όλη του την άνεση. Δίνει στον Χάρνης. Αυτό στον Τζον Τζόνσον. Το rebound ποιος. Φάουλ κάνει και ο Κάναρντ που δεν σφυρίχθηκε. Γκάλης. Γκάλης κλείνεται. Περνάει. Φάουλ που δεν σφυρίζεται. Καλάθι εν πάση περιπτώσει. 92-83 διαμαρτύρεται τον Γκάλη. Έχει δίκιο βέβαια που διαμαρτύρεται. Το κόψιμο του Λυπηρίδη και για να δούμε εδώ αν θα έχουμε ένα ξέσπασμα του Άρη σε αυτά τα καθοριστικά τελευταία λεπτά. Ο Γκάλης μπαίνει προς τα μέσα. Νέο καλάθι δύσκολο μπροστά στον Χάρνης και 92-85. Κάποιος πανικός στον πάγκο των Γερμανών και αμέσως time out που παίρνει ο Μπάουερμαν. Να ο Νίκος Γκάλης που πέτυχε τα τελευταία δύο καλάθια. Εδώ οι Έλληνες φίλαθλοι που ξύπνησαν. 92-85, 1 λεπτό και 49 πριν από το τέλος. Η Leverkusen προηγήθηκε 92-79, ακριβώς το 37, αλλά στη συνέχεια ο Άρης πέτυχε 7 πόντους στη σειρά του. Στη σειρά. Να εδώ οι παίκτες του Άρη. Βλέπετε και τον Σλόμποταν Σούμποτιτς με πολιτικά. Ακόμα και αυτός δίνει οδηγίες εκεί. Ο Σούμποτς και ο Μισούνοφ ακολούθησαν την αποστολή μόνο και μόνο επειδή εκείνη θα πάει κατευθείαν στην Αθήνα αύριο για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. 92-85 και Άρης, Άρης στις εξέδρες. 1 λεπτό και 49. 7 πόντι διαφορά. Οι 7 πόντι βέβαια καλύπτονται. Καλύπτονται ιδίως όταν έχει να τις καλύψει μια πολύ πιο έμπειρη ομάδα από αυτήν που προηγείται και ιδίως όταν οι κανονισμοί είναι αυτοί που ισχύουν φέτος με τις υποχρεωτικές βολές σε κάθε φάουλ μετά τα 8. Μόνο που ο Άρης έχει κάνει 6, πρέπει να κάνει άλλα 2 για να υποχρεώσει οι Γερμανούς να σουτάρουν, αν παραστεί τέτοια ανάγκη. Η Λεβερκούζεν έχει 7. 1-49 για το τέλος. Κάναρ Τζόνσον εδώ. Θα επαναφέρει και πιέζουν σε όλο το κήπο του παίκτες του Άρη. Ο Βίλερ όμως ξεφεύγει. Φάουλ του Γιαννάκη και μία σημεία βολές, μάλλον όχι μπάλα από πλάγια για τον Βίλερ. Τρίτο φάουλ του Γιαννάκη που τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο. Μία συν μία λοιπόν, μάλλον από πλάγια και από το επόμενο φάουλ μία συν μία για τους Γερμανούς. Ο Χάρνης θα επαναφέρει. Αυτός είναι ο Χάρνης. Βίλερ. Τον παρακολουθεί διακριτικά θα λέγαμε ο Γκάλης. Ο
ποιος περισσότερο δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Χάρνης με τον Λιπηρίδη. Βέλφ τρώνε το χρόνο Γερμανία, 1:30 μένει ακόμα. Κλείστηκε ο Βέλφ. Τζον Τζόνσον θα ανανεωθεί εδώ το χρονόμετρο, δυστυχώς. 1:24 στους 7 πόντους η διαφορά. Να ο Τζον Τζόνσον που πήγε να δώσει την τελευταία πάσα αυτή. Και το χρονόμετρο 1:24, 92-85. Ο Σόμπιν πάει να κερδίσει το επιθετικό, κερδίζει την μπάλα όμως. Γκάλης. Γκάλης περνάει στο Σέλερς, ο Σέλερς κλείνεται για να έχει για 3 πόντους. Ναι, όχι, η μπάλα πέφτει έξω από το καλάθι. Ήταν μια άτυχη στιγμή, πραγματικά άτυχη. 1:05 μένει ακόμα, 92-85. Βήματα του Κάναρ Τζόνσον, σαφώς. Ο Κάναρντ έπιασε την μπάλα αυτή, του ξέφυγε, περπάτησε μαζί της. Νάτος διαμαρτύρεται, αλλά δεν έχει δίκιο. Βλέπετε το Γιαννάκη πώς χαμογελάει ειρωνικά. 92-85, ακριβώς ένα λεπτό για το τέλος. Ήταν μεγάλη ευκαιρία αυτό το σουτ 3 πόντων. Αν κατέληγε σε καλάθι με το παιχνίδι στους 4 πόντους, όλα πλέον θα ήταν ανοιχτά. Γκάλης μπαίνει προς τα μέσα. Θα τον σταματήσει ο Βίλερ. Διαμαρτύρεται ο Γκάλης. 49 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Βίλερ μπαίνει προς τα μέσα. Δεν μετράει το καλάθι, φάουλ του Λιπηρίδη και μία συν μία βολές για τον Αμερικανό της Λεβερκούζεν. Να ο Λιπηρίδης. Το τέταρτο φάουλ του Λιπηρίδη, μία συν μία βολές για τον Βίλερ. Ο Γκάλης διαμαρτύρεται στον Φιωρίτο για φάουλ του Βίλερ στην προηγούμενη φάση. Νάτος εδώ ο Κλίντον Βίλερ. Σε μεγάλη μέρα. Για να δούμε. Στοχή ο Βίλερ, 93-85, 46 δευτερόλεπτα ακόμα. Τα πράγματα πια φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Άλλη μια βολή για τον playmaker της Leverkusen. Σταματάει ο Φιωρίτο. Και ζητάει από τον Γκάλη να απομακρυνθεί γιατί στεκόταν πολύ κοντά του. 93-85 λοιπόν, 46 δευτερόλεπτα. 94-85 και πανηγύρια στους Γερμανούς φιλάθλους, ανάμεσα στους Γερμανούς φιλάθλους. Γιαννάκης. Σέλερς μόνος θα καρφώσει, 94-87, 38 δευτερόλεπτα. Ο Βίλερ φεύγει μόνος του, ξέφυγε και πάλι. 96-87, μισό λεπτό ακόμα. Το παιχνίδι είναι χαμένο, όλα δείχνουν. Ο Γκάλης προσπαθεί. Πετυχαίνει ένα ακόμα καλάθι, 96-89, 24 δευτερόλεπτα. Βίλερ. Περνάει πάλι, δίνει στον Χάρνης. 10 δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι θα τελειώσει με νίκη της Leverkusen. Το κάρφωμα του Βέλτ, μόνο και μόνο για να δοθεί και πανηγυρικός τόνος. 98-89, πολύ μεγάλη νίκη ασφαλώς για τους Γερμανούς. Βαριά ήταν για τον Άρη που ήρθε στο Leverkusen για να κάνει την μία εκτός έδρας νίκη από τις δύο που υπολογίζει ότι χρειάζεται. Αλλά τελικά αναγκάζεται να φύγει ηττημένος, υποχρεώνοντας και τους οπαδούς του να φύγουν προς τα σπίτια τους με σκυθρωπά πρόσωπα. Αυτά λοιπόν από την Wilhelm Dopatka Halle του Leverkusen. Τελικό αποτέλεσμα.